Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, το Inside View, μια δεύτερη ματιά στα θέματα της επικαιρότητας. Σε μια δύσκολη συγκυρία για την χώρα, στον απόϊχο των τρομοκρατικών επιθέσεων, οι Βρετανοί σήμερα ψηφίζουν με την Πρωθυπουργό της χώρας Τερέζα Μέι να ζητάει μια καθαρή εντολή για να προχωρήσει τη διαπραγματεύση για το Brexit. Μαζί μας ο Δημήτρης Πεφάνης για να μας δώσει όλα τα τελευταία δεδομένα. Δημήτρη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Δεν τα πραγματικά τώρα βλέπουμε να έρχεται να παίρνει σάρκα και οστά το στίχημα που είχε πάρει η Τερέζα Μέι πριν από περίπου δύο μήνες όταν ανακοίνωσε τις πρόορες εκλογές στην Βρετανία. Τότε και έχοντας προβάδισμα πάνω από 20 μονάδες στην τσέπη της, πήρε το ρίσκο να προκηρύξει πρόορες εκλογές θέλοντας να αποκτήσει μια ισχυρή αυτοδυναμία εν ώψη και των διαπραγματεύσεων για τον Brexit. Τα πράγματα όμως δεν ήρθαν ακριβώς όπως τα περίμενε. Με βάση τελευταία δημοσκοπήσεις, ναι, μεν η κυρία Μέι φαίνεται να έχει προβάδισμα και εκτός συγκλονιστικού απρόβλεπτου θα κόψει πρώτη το νήμα. Από εκεί πέρα όμως είναι ακόμα πολύ αβέβαιο αν θα καταφέρει να πάρει αυτοδυναμία ή ακόμα και αν την πάρει με ποιες ισορροπίες δυνάμεων θα πρέπει να κληθεί να κυβερνήσει την επόμενη μέρα. Όλα αυτά θα τα δούμε αργά σήμερα το βράδυ. Στην πραγματικότητα, τα ξημερώματα, οι κάλπες κλείνουν 12 η ώρα Ελλάδος. Εκεί θα έχουμε και τα πρώτα exit polls και προφανώς εκεί θα πάρουμε μια εικόνα. Αν και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι και στο Brexit τα exit polls μάλλον έπεσαν έξω, ειδικά τα αρχικά exit polls, καθώς προέβλεπαν Remain, ενώ στην πραγματικότητα η ζωή μας διέψευσε. Από εκεί και πέρα το θέμα είναι τι θα γίνει την επόμενη μέρα, καθώς έχουμε μια Βρετανία η οποία, όπως πολύ σωστά είπες, έχει βιώσει ένα κλίμα έντονης τρομοκρατίας στις τελευταίες εβδομάδες με τις επιθέσεις να κλιμακώνονται και ταυτόχρονα η κυρία Μέι, εφόσον εκλεγεί πρωθυπουργός, θα πρέπει να επανεκκινήσει τις διαπραγματεύσεις με τον Brexit. Μένει να δούμε αν θα το κάνει μόνη της, αν θα χρειαστεί την βοήθεια και κάποιου άλλου κόμματος ενδεχομένως των φιλελευθέρων, αν δεν αποκτήσει αυτοδυναμία. Και φαίνεται ο αντίπαλος, βέβαια, ο Τζέρεμι Κόρμπιν, φαίνεται να κερδίζει. Εδάφος υπήρχαν μάλιστα καναλυτές που έλεγαν ότι αν εκλογές γινόντουσαν σε δύο ή σε τρεις εβδομάδες από σήμερα, μπορεί να είχαμε μια πλήρη ανατροπή. Τα περισσότερα βέβαια θα τα δούμε το βράδυ. Αλήθεια είναι όμως ότι όλος ο πλανήτης παρακολουθεί με αγωνία το τι θα γίνει στην Βρετανία. Τόσο αναφορικά με το πώς θα χειριστεί η κυρία Μέι από εδώ και πέρα, εφόσον πάντα εκλεγεί, το τρομοκρατικό ζήτημα που είναι νούμερο ένα στην ατζέντα αυτή τη στιγμή της Βρετανίας, αλλά και σίγουρα με ποιο χαρτοφυλάκιο θα πάει στις διαπραγματεύσεις για τον Brexit, οι οποίες αναμένεται να ξεκινήσουν, αν όχι άμεσα μέσα στο καλοκαίρι, σίγουρα αμέσως μετά τις γερμανικές εκλογές θα τους δούμε να παίρνουν πολύ πιο έντονη μορφή, καθώς και οι δύο πλευρές θέλουν να ξεκαθαρίσουν το που βρισκόμαστε.